Οι συνάδελφοι, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ενώ εσεί είναι για καρέκλα, κάτι άλλο. Καρέκλα, καρέκλα, καρέκλα. Εντάξει. Και προδοσία και με μειοδοσία. Ηρεμήστε πια. Εγώ την καρέκλα μου την παρέδωσα όταν με διάγραψε η Νέα Δημοκρατία. Την παρέδωσα. Ποια καρέκλα. Την καρέκλα να την πάρτε εσεί. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε τώρα ακριβώ. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι πιο μακεδονομάχος από μένα, κανένας, αφού θέλουμε έτσι να μιλάμε εδώ μέσα. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τη συμφωνία. Μιλάμε για την πρόταση της πιστείας που η Νέα Δημοκρατία την φέρνει προθύστερα και δίνεται δικαιώματα στους Σκοπιανούς. Παρακαλώ. Να μιλάνε και να έχουν τη βάση για επιχειρήματα τα οποία εσείς όλοι τα εκφράζατε αυτές τις μέρες. Αυτό έχω να σας πω. Ωραία. Φτάνει. Φτάνει. Θα πάω. Στο. Και στις Έρες θα πάω και παντού. Παρακαλώ. Θα πάω παντού. Θα πάω. Παρακαλώ. Κυρία, λοιπόν, κυρία Υπουργέ. Όταν λοιπόν η Μαρία η Κόλια ανέλαβε το Υπουργείο Μακεδονίας. Παρακαλώ. Φτάνει. Όταν κάποιος αισθάνεστε. Κύριε Βορύδη. Κύριε Βορύδη, είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Παροτρύνατε χθες την ομιλία σας. Παροτρύνατε και μερικές ακόμα φορές κατά τη διάρκεια. Σταματήστε την παρότρυνση και μάλιστα με τέτοιο τρόπο. Και δεν είναι καθόλου ευγενικό, σας το έχω ξαναπεί, ιδιαίτερα να είμαστε πάρα πολύ αψείς όταν μιλάνε κυρίες. Εντάξει. Να συνεννοούμαστε. Να συνεννοούμαστε. Έτσι. Ελάτε, αφήστε τις υποδείξεις. Τελειώστε, κύριε, κυρία Υπουργέ. Τελειώστε. Σιγά σιγά κύριε. Τελειώστε, διότι θα μιλήσει και ο κύριος Καμένος. Είστε εκ μέρους όλου του κόμματος, προς Θεού. Θα τα πει έτσι όπως πρέπει. Και με στοιχεία. Λοιπόν, το κυρία με ευχαριστεί που το λέτε, αλλά θέλω επίσης όρις ως γυναίκα να έχουμε την ίδια συμπεριφορά άντρες και γυναίκες εδώ μέσα. Και μ' αρέσει που τα βάζει όλη η Νέα Δημοκρατία με την Κόλια και με τον Καμένο. Χρόνια τώρα και καιρό. Δεν τρεπόμαστε για τίποτα. Εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει τη χώρα να τη βοηθήσουμε. Όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία και αν έρθει, φτάνει η Σοφία, φτάνει, έλεος, φτάνει. Όχι, θα τα ξαναπούμε, γιατί εσείς προκαλείτε. Μα με συγχωρείτε, λειτουργείτε ως βέτο, δηλαδή τις βάζετε βέτο να μιλήσετε. Δεν καταλαβαίνετε πόσο κακό είναι αυτό. Σας παρακαλώ. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Λοιπόν, ελάτε το. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κλείνετε. Και γι' αυτό επιτίθεται. Περίμεναν από εμάς να υποχωρήσουμε και να γίνουμε άλλοι σαμαράδες. Δεν προδίδουμε εμείς την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν την προδίδουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο να κάνουμε την κυβέρνηση αυτή. Και όταν θα έρθει η ώρα θα κρυθούμε. Και αν θέλαμε να πάρουμε 15 και 20% όπως μας τα ψιθυρίζετε στα αυτιά μας, θα είχαμε ρίξει την κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν θα το κάνουμε. Παρακαλώ, κυρία Ράπτη, καταρχήν μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση που σας υποβάλαμε. Έτσι. Ήτανε λάθος δικό μου. Παρακαλώ, στην κυρία Ράπτη μιλάω. Παρακαλώ, όχι. Πιο ύστερα θα σας δοθεί ευκαιρία. Πιο ύστερα, κάποια στιγμή, αλίμονο. Είναι εδώ η κυρία Ράπτη 5 λεπτά. Είπαμε να σεβόμαστε λιγάκι μεταξύ μας κάποια αυτονόητα. Και γιατί θέλετε. Δικό του δικαίωμα είναι. Σας παρακαλώ. Όπου και αν πάει εδώ μέσα θα σας ακούσει. Οποτεδήποτε, όποια ώρα θέλετε. Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Ράπτη. Μάλιστα. Παρακαλώ μην προκαλείτε κανείς κανέναν, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Λαζαρίδη, σας παρακαλώ. Αδιανόητα πράγματα. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Γιακουμάτο, μη δίνουμε τροφή. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε να μπείτε στο κάδρο. Τι θέλετε, τι κάνετε τώρα. Παρακαλώ πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καθίστε κάτω. Κύριε Αναστασιάδη, παρακαλώ. Αντιλήψη. Μη δίνουμε τροφή σε παραπολιτικές και αντιπολιτικές καταστάσεις εκτός της αιθούσης. Έλεος πια. Σταματήστε.
Κύριε Γιακουμάτο, δεν φταίτε τίποτα. Με συγχωρείτε που ανάφερα προηγουμένα το όνομά σας. Αντελήφθην, να είστε καλά. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω, μην δίνουμε τροφή σε παραπολιτική και αντιπολιτική. Επί της ουσίας της πολιτικής εδώ τα λέμε όλα. Κυρία Ράπτη, δεύτερη φορά, συγγνώμη, ξεκινήστε.